Από τις βασικότερες επερωτήσεις, η εικόνα του κοινοτικού καταστήματος στον Άι Μαθία αδιάψευστος μάρτυρας μιας ανίκανης περιφερειακής αρχής, μια επερώτηση που έφερε ο κ. Γαλιατσάκος. Εκεί πληροφορηθήκαμε ότι το έργο αυτό έχει σταματήσει λόγω του ότι απαιτείται μελέτη στατικής ενίσχυσης του κτηρίου, μελέτη την οποία έχει εκπονήσει η περιφερειακή αρχή και αναζητεί χρηματοδότηση για την ενίσχυση του αρχικού έργου που ήταν το επισκευαστικό. Είναι όλοι ενήμεροι, όπως είπε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Ορφανδάκης. Το Περιφερειακό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας στη Λευκάδα, κυβέρνηση και ΠΗΝ Κράτσα διαψεύδονται παταγωγωδώς. Μία υπερώτηση την οποία έφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο κ. Γελιατσάτος για την ανάσα, ρωτώντας για την εξέλιξη του επιχειρησιακού Περιφερειακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας. Δόθηκε η απάντηση από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κ. Χτενά. Και όπως χαρακτηριστικά είπε, η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία την παραχώρηση του οικοπαίδου για το συγκεκριμένο έργο και η πληροφόρηση που έχει από την κυβέρνηση είναι ότι βρίσκεται στη διαγωνιστική διαδικασία και μάλιστα στη δεύτερη φάση. Ο κ. Μιλιώτης, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, τόνισε ότι είναι σωστή η νομοθετική ρύθμιση αυτή της κυβέρνησης για την αποκέντρωση της πολιτικής προστασίας. Επερώτηση για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κέρκυρας έφερε η Λαϊκή Συσπήρωση και χαρακτηριστικά ρωτάει ότι με ρυθμό χελώνα στα έργα αποκατάστασης, με ρυθμό λαγού όμως η επικινδυνότητα στο σύνολο του οδικού δικτύου Κέρκυρας. Θα μπει σε προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων και επισκεπτών. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης απάντησε και έδωσε μια εικόνα εξέλιξης των εργολαβιών. Αυτούς που εκτελούνται στη Βόρεια Κέρκυρα, Βόρεια και Βορειοδυτική ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ, αυτή η οποία εκτελείται στη Μέση Κέρκυρα, με μελανό όμως σημείο την δικαστική διαμάχη που υπάρχει για την εργολαβία της Νότιας Κέρκυρας, που ευελπιστούμε ότι θα τελεσυνδικήσει τον Απρίλιο. Το βασικό όμως θέμα, το οποίο απασχόλησε το Περιφερειακό Συμβούλιο για αρκετές ώρες, ήταν το θέμα της αντισεισμικής προστασίας. Το θέμα το εισηγήθηκαν τρεις παρατάξεις. Η Περιφερειακή Αρχή με τίτλο «Ιδρικές στρατηγικές δράσεις για την ανάπτυξη της προστασίας από φυσικούς κινδύνους στις σεισμογενείς περιοχές της περιφέρειάς μας» και από τον κύριο Γαλιατσάτο με την υποχρέωση προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία, νοσοκομεία και γενικότερα στα δημόσια κτίρια της περιφέρειάς μας, αλλά και την Λαϊκή Συσπήρωση με τίτλο «Απροστάτευτος ο λαός, ανοχήρωτα δανεισία, χωρίς προσεισμικό έλεγχο, χωρίς αντισεισμική θωράκιση». Να σας πληροφορήσω ότι στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο κύριος Μάρκος Αυλονίτης και ο κύριος Δρακάτος, καθηγητές πανεπιστημίου, και έδωσαν μια σαφέστατη ενημέρωση για το έργο το οποίο ξεκίνησε να εκτελείται με την ονομασία Ευρύλοχος, το οποίο περιλαμβάνει ειδικές στρατηγικές δράσεις για την αύξηση της προστασίας από φυσικούς κινδύνους και την κλιματιστική κρίση στα Ιόνια νησιά. Πάρθηκε μια απόφαση θετική, κατά πλειοψηφία όμως, ως προς την συνέχιση και ολοκλήρωση αυτής της δράσης. Θα ξαναέρθει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ολοκληρωμένο με χρηματοδοτικό εργαλείο αλλά και προϋπολογισμό για την εκτέλεσή του.